Γεια, είμαι η Βάλια Μπινίκου από το φτιάξω.gr και σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε μία ταμπέλα διεύθυνσης με προϊόντα Bostik. Θα χρησιμοποιήσουμε και το Mammut Glue High Tack και το Mammut Glue Crystal. Θα σας δείξω επίσης πώς μπορείτε να βάψετε γράμματα PVC με το σπρέι της Bostik, το Super Color, και μετά θα τα κολλήσουμε με το Power Repair. Πάμε να δούμε τι άλλο θα χρειαστούμε. Για την κύρια κατασκευή θα χρειαστούμε ξύλα, Mammut Glue High Tack, Mammut Glue Crystal, σιλικόνη Bostik Perfect Seal γενικής χρήσης, το πιστόλι σιλικόνης Mammut Gun, βερνίκι με πινέλο, λουλούδια και διακοσμητικά. Για τη διεύθυνση θα χρειαστούμε γράμματα PVC, Bostik Super Color, Bostik Power Repair και Bostik Blue Tack. Μην ξεχάσετε να κατεβάσετε και το σχέδιο από το diy.bostik.com. Πάμε να ετοιμάσουμε το Mammut Glue High Tack. Με τον ειδικό κόφτη, ανοίξτε το Mammut Glue High Tack. Βιδώστε την ειδική μύτη και τοποθετήστε το Mammut Glue High Tack στο πιστόλι σιλικόνης Mammut Gun. Πατήστε μερικές φορές μέχρι να αρχίσει να βγαίνει κόλλα. Τώρα, τοποθετήστε τις 5 μισόταυλες, αυτές των 70 εκατοστών, και το ράφι ελάτης στη σειρά, σύμφωνα με το σχέδιο. Προσαρμόστε τη θέση κάθε ξύλου και όταν είστε ικανοποιημένοι με τη διάταξη, γυρίστε τα ξύλα ώστε να βλέπετε την πίσω πλευρά τους. Πάρτε τις 3 μισόταυλες τις κοντές των 63 εκατοστών και εφαρμόστε 2 τριγωνικά κορδόνια Mammut Glue High Tack σε κάθε μία. Κολλήστε τις στην πίσω πλευρά των ξύλων και πιέστε καλά. Αφήστε την κόλλα να οριμάσει για τουλάχιστον 2 ώρες. Συνεχίζουμε με το Mammut Glue Crystal. Με τον ειδικό κόφτη, ανοίξτε το Mammut Glue Crystal. Βιδώστε τη μύτη και τοποθετήστε το Mammut Glue Crystal στο πιστόλι σιλικόνης Mammut Gun. Πατήστε μερικές φορές μέχρι να αρχίσει να βγαίνει κόλλα. Τώρα πάμε να φτιάξουμε τη γλάστρα στο κάτω μέρος της κατασκευής. Γυρίστε την κατασκευή στην καλή της πλευρά και τοποθετήστε μία μισόταυλα των 70 εκατοστών στο κάτω μέρος. Σημαδέψτε πού εφάπτονται τα ξύλα και εφαρμόστε ένα λεπτό κορδόνι Mammut Glue Crystal. Κολλήστε και πιέστε. Με τον ίδιο τρόπο τοποθετήστε και τις δύο πλαϊνές μισόταυλες, αυτές των 16,8 εκατοστών. Σημαδέψτε, εφαρμόστε Mammut Glue Crystal και κολλήστε. Τέλος, εφαρμόστε Mammut Glue Crystal στις 3 μισόταυλες που μόλις κολλήσατε και τοποθετήστε άλλες 2 μισόταυλες των 70 εκατοστό, ώστε να δημιουργήσετε ένα παραλληλόγραμμο κουτί για το χώμα. Αν προτιμάτε να βάλετε ψεύτικα φυτά αντί για αληθινά, δεν χρειάζεστε όλο αυτό το βάθος της γλάστρας. Μπορείτε να την κοντίνετε χρησιμοποιώντας την προαιρετική τάβλα των 66,4 εκατοστών. Εφαρμόστε Mammut Glue Crystal και κολλήστε την 4 εκατοστά κάτω από τα πλαϊνά πριν τοποθετήσετε την τελική μισόταυλα των 70 εκατοστών. Αφήστε την κόλλα να οριμάσει για 24 ώρες. Πάμε να βάψουμε τα γράμματα. Ξεκινήστε ξεσκονίζοντας καλά όλα τα γράμματα. Για να γίνει εύκολο το βάψιμο, μπορείτε να στερεώσετε με Bostik Blue Tack κάθε γράμμα στο δικό του γλωσσοπίεστρο. Ανακοινήστε καλά το Bostik Super Color και αρχίστε να ψεκάζετε κάθε γράμμα από απόσταση 20 με 25 εκατοστών. Πρώτα ψεκάστε την περίμετρο του γράμματος και στη συνέχεια την πάνω πλευρά του. Είναι πολύ σημαντικό να ψεκάζετε από αυτή την απόσταση, διαφορετικά θα παίζει πολύ χρώμα στο PVC και μπορεί να σας κάνει σταγόνες καθώς στεγνώνει το χρώμα. Είναι προτιμότερο να αφήσετε το γράμμα να στεγνώσει και να του περάσετε δεύτερο ή και τρίτο χέρι, από το να προσπαθήσετε να το καλύψετε με την πρώτη. Επιθεωρήστε την κατασκευή. Αν κάπου έχει βγει κόλλα, μπορείτε να την αφαιρέσετε με ένα κοπίδι. Κάντε ένα ελαφρύ γυαλοχαρτάρισμα, κυρίως στις άκρες των ξύλων. Μην ξεχάσετε να ξεσκονίσετε όλη την κατασκευή μετά το γυαλοχαρτάρισμα. Τώρα, στην πίσω πλευρά της κατασκευής, τοποθετήστε 2 χαρτοτενίες πάχους 1,5 εκατοστού σε κάθε μία από τις κάθετες τάβλες. Αυτό γίνεται για να προστατεύσουμε την περιοχή όπου θα περάσουμε το τελικό Mammut Glue High Tack από το βερνίκι. Περάστε το βερνίκι της επιλογής σας σε όλη την κατασκευή και αφήστε την να στεγνώσει για 24 ώρες.
καλό είναι να αφαιρέσετε τις χαρτοτενίες όσο είναι ακόμα νοπό το βερνίκι. Αν έχετε επιλέξει αληθινά φυτά για την κατασκευή, μπορείτε να εφαρμόσετε σιλικόνι Bostik Perfect Seal γενικής χρήσης στα σημεία που εφάπτονται τα ξύλα εσωτερικά της κατασκευής της γλάστρας, ώστε να μην τρέχουν από παντού νερά όταν τα ποτίζετε. Σε αυτή την περίπτωση, θυμηθείτε να ανοίξετε εσείς μερικές τρύπες στο κάτω ξύλο για να γίνετε ελεγχόμενη αποστράγγιση των νερών. Αφήστε τη σιλικόνη Bostik Perfect Seal γενικής χρήσης να στεγνώσει για 24 ώρες πριν τοποθετήσετε το χώμα και τα φυτά. Πάμε να βάλουμε τα γράμματα. Ετοιμάστε το πατρόν τοποθέτησης κόβοντας τις γωνίτσες κάθε γράμματος. Κολλήστε με χαρτοτενία το πατρόν στην κατασκευή και σημαδέψτε στο ξύλο τις μικρές γωνίτσες που κόψατε. Αφαιρέστε το πατρόν και περάστε δύο οριζόντιες χαρτοτενίες πάνω και κάτω, στα όρια των γραμμάτων, για να σας βοηθήσει στην ευθυγράμμιση. Ας ετοιμάσουμε και την Bostik Power Repair. Ξεβιδώστε το ασημένιο καπάκι της Bostik Power Repair, αφαιρέστε το λευκό δακτυλίδι και βιδώστε πάλι στη θέση του το ασημένιο καπάκι. Αφαιρέστε το πράσινο καπάκι και περάστε μία λεπτή στρώση κόλλας στην πίσω πλευρά κάθε γράμματος. Όταν τελειώσετε με όλα τα γράμματα, μπορείτε να αφαιρέσετε τις βοηθητικές χαρτοτενίες. Για να στερεώσετε ψεύτικα φυτά και λουλούδια, μπορείτε να εφαρμόσετε μια καλή ποσότητα Mammut Glue High Tack και να την απλώσετε σε όλον το πάτο της γλάστρας με μια σπάτουλα. Η άμεση και δυνατή συγκράτηση του Mammut Glue High Tack θα σας βοηθήσει πολύ στην τοποθέτηση των διακοσμητικών, καθώς θα παραμείνουν σταθερά στη θέση τους όσο εσείς προσθέτετε νέα φυτά. Αν θέλετε, μπορείτε να γεμίσετε τυχόν κενά με βοτσαλάκια. Αφήστε την κατασκευή να στεγνώσει για 24 ώρες. Όταν η κατασκευή στεγνώσει, είμαστε έτοιμοι για την τοποθέτηση. Εφαρμόστε δύο τριγωνικά κορδόνια Mammut Glue High Tack σε κάθε μία από τις μισόταυλες της πίσω πλευράς, στα σημεία που είχατε καλύψει με χαρτοτενία. Κολλήστε την κατασκευή στον τοίχο. Χρησιμοποιήστε ένα αλφάδι για να σιγουρευτείτε ότι είναι σωστά τοποθετημένη. Πιέστε καλά και σιγουρευτείτε ότι η κατασκευή έχει καλή επαφή με τον τοίχο. Μιας και το Mammut Glue High Tack είναι ένα πανίσχυρο συγκολητικό με εξαιρετικά ισχυρή αρχική συγκράτηση, δεν είναι απαραίτητο να στηρίξετε την κατασκευή μέχρι να οριμάσει η κόλλα. Η ταμπέλα σας είναι έτοιμη και είναι πανέμορφη. Με γεια!